Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Στο σημερινό επεισόδιο θα ανοίξω το πακέτο από το τελευταίο short που έκανα, το βρέστο και κέρδισέ το. Το κάνω πριν να διαβάσω ακόμα τα σχόλιά σας. Την ώρα του edit θα ξέρω ποιος το έχει κερδίσει, οπότε κάπου εδώ πέρα θα παίξει το όνομα του παιδιού που το κέρδισε. Οπότε φίλε μου, όπως και ο προηγούμενος, συγχαρητήρια και στον προηγούμενο που το κέρδισε. Στείλε μου ένα μήνυμα μέσα από το account σου στο Instagram ή στο... Είναι από κάτω το Instagram στην περιγραφή, πάτησε, θα με βρεις σίγουρα εκεί. Στο Facebook λίγο δύσκολο, γιατί δεν είμαι τόσο πολύ στο Facebook όσο στο Instagram. Οπότε, όσοι είχατε την ευκαιρία, ελπίζω όποιος το κέρδισε να το χαρεί. Αν δεν το κέρδισε κανένα, θα το χαρώ εγώ. Λοιπόν, αλλά τι είναι το συγκεκριμένο λοιπόν. Εδώ και πολύ καιρό έτυχε να πάω στα IKEA. Και έψαχνα να βρω διάφορα πραγματάκια, μήπως βρω κάτι χρήσιμο ή οτιδήποτε. Δυστυχώς η αλήθεια είναι για το budget που είχα και που έχω, δεν βρήκα τίποτα που να ταιριάζει στα λεφτά μου. Και μέχρι καθώς τέλειωνε αυτή η τεράστια βόλτα, η αλήθεια είναι σε πιάνει ένα άγχος εκεί μέσα ότι χάνεσαι κάπου και δεν ξέρεις πώς θα βγεις. Τέλος πάντων, έτυχε να περάσω από την gaming πλευρά που έχουν την καινούργια σειρά με τα gaming γραφεία και αυτά. Τα περισσότερα δεν αξίζουν, αλλά whatever. Αλλά βρήκα από όλα αυτά ένα διαμάντι το οποίο ήταν και οικονομικό. Νομίζω έκανε ήδη 12 ή 14 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρος, έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που το πήρα. Λοιπόν, πες να είναι πάνω από εξάμηνο να το έχω στην άκρη και απλά να μην έκατσα να το κάνω βίντεο ποτέ, γιατί ποτέ δεν βρήκα χρόνο να κάτσω να το κάνω. Τέλος πάντων, οπότε το τήληξα κιόλας να το κάνω χριστουγεννιάτικο, μιας και παίζει να είναι και δώρο για έναν από εσάς. Λοιπόν, αλλά θα το ξανατήληξω, μην αγχώνεστε γι' αυτό. Τι είναι το συγκεκριμένο? Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι. Εν τω μεταξύ, πάμε γιατί το πετύχα το σόρι, δείτε τι ωραίο δώρο που έκανα. Τέλος πάντων, θα τυλίγω μόνος μου, μια άνταξη τυλίγω μόνος μου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι ένα cup holder. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνα καιρό να πάρω ένα cup holder. Αν και δουλεύω με κοστεράκι. Έφτιαξα κιόλας ένα δερμάτινο κοστεράκι πρόσφατα και μου άρεσε πάρα πολύ και χρησιμοποιώ αυτό. Αλλά μου άρεσε η ιδέα που είδα μπροστά μου, η υλοποίηση που είδα μπροστά μου. Οπότε, ναι. Και νομίζω ότι για πολλούς από εσάς, όπως και για μένα, επίσης πες να είναι το πιο smooth. Άνοιγμα από πέντε ποτέ. Λοιπόν, άκρη. Είναι αυτό εδώ το Lanspellare. Δεν ξέρω πώς το προφέρεται. Design by John Carlson. Οπότε, το συγκεκριμένο βλέπετε είναι σφραγισμένο ακόμα, δεν το έχω πειράξει καν αυτό. Όπως το πήρα, έτσι είναι ακόμη. Το μεταξύ μου αρέσει. Θα χρειαστώ μαχαίρι και μαχαίρι δεν έχω. Μπράβο Κώστα. Το ξέχασα ότι είχε αυτοκολλητό, τέλος πάντων στο διατάφτα. Λοιπόν, αυτό είναι εμφανισιακά. Είναι αρκετά όμορφο, εν τω μεταξύ χτυπάνε και αντανακλάσεις γενικά από τα φώτα. Πες να έχω πολύ περισσότερα φώτα από ό,τι χρειάζομαι μάλλον. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ήταν όμορφο, το είδα κιόλας. Το είδα σε γραφείο, ξέρετε, αφού μπορείς να το δεις στα IKEA. Και νομίζω ότι όντως στα IKEA παίζει ένα από τα πράγματα που αξίζει κάποιος να το πάρει. Η ποιότητά του εκ πρώτης όψης μου φάνηκε πολύ καλή. Αυτό εδώ μέσα είναι. Simple, το πιο απλό unboxing ever. Πες να είναι και αυτό από τα μικρά μου. Έχετε ένα φυλάδιο. Αυτό δεν είναι πως να το φτιάξεις μόνος σου. Ευτυχώς έρχεται έτοιμο. Σου δείχνει απλά πως να βάλεις την κούπα μόνος σου μέσα. Οπότε το βλέπετε, το καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, απλοϊκό, αλλά είναι μεγάλο και είναι αυτό που με κέρδισε. Καταρχάς, ξύλο, καλής ποιότητας, εντάξει, καλής κακής, καλούτσικης ποιότητας ξύλο και πάνω και κάτω, μέταλλο, είναι το μέταλλο το, δεν ξέρω αν το βλέπετε, μισώ να δοκιμάσω, μήπως κλείσω αυτό εδώ, φαίνεται λίγο καλύτερα, ναι. Είναι σαγρέ το μέταλλο, έτσι για τις αντανακλάσεις. Μοιάζει με κούπα, μεταξύ μας μοιάζει με κούπα. Είναι πολύ μεγάλο και γενικά θα φέρω να δοκιμάσω μια μεγάλη κούπα για να δούμε αν ταιριάζει. Εντάξει, ξέχασα να φέρω κούπα. Γενικά όσοι με ξέρουνε, ξέρετε ότι πίνω καφέ σε τεράστιες κούπες. Αυτό είναι μια πολύ όμορφη κούπα που έχω πήρα πρόσφατα. Την αγόρασα 12-13 ευρώ. Γενικά παίζει να χωράει κάπου στα 500 ml καφέ. Για το μεταξύ έχω τον καφέ μου ακόμα μέσα. Και χωράει τέλεια.
Δηλαδή, αν απορείτε, αν παίρνει την κούπα σας, αν χωράει ο καφές σας μέσα, νομίζω ότι. Εντάξει, μετακίνησα. Λοιπόν, θα φέρω πιο εδώ. Αυτό σπάει στην άκρη, το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, χωράει άνετα. Δηλαδή, πραγματικά χωράει άνετα. Δεν το περίμενα ότι θα χωρούσε. Παίζει να είναι από τις πιο μεγάλες κούπες που έχω. Οπότε, αν είστε άνθρωπος που χρησιμοποιείτε normal κούπες, τότε για πλάκα χωράει το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει η υφή του βασικά. Ταιριάζει στο όλο στυλ του γραφείου που έχω φτιάξει. Έχει αυτήν εδώ την κλάπα, πώς λέγεται από πίσω. Το οποίο φαίνεται στιβαρό. Έχει προστατευτικό για να μην χαράσει το γραφείο σας. Και είναι με μία βίδα. Μια Philips μέσα εσωτερική. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτή ήταν μια Philips V. Ίσως το πιο απλό σχέδιο, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και μισό λεπτάκι να το δούμε κιόλας. Συνεχίζοντας, θα το βάλω στο γραφείο, από αυτή την πλευρά τώρα, να το δείτε πως βιδώνει κανονικά. Θα αλλάξω μετά από λίγο, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα σου... Γενικά λύνει χέρια. Λύνει χέρια κυρίως γιατί... Δεν χρειάζεται να έχεις το ποτό σου πάνω στο γραφείο και επίσης φημίζομαι για το πόσο άτσαλος είμαι. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο, αυτή εδώ είναι η κούπα. Να μετακινήσω λίγο και το φως προς τα δω για να φαίνεται. Λοιπόν, η κούπα λέω το κάπου, είναι στιβαρό. Μπορείς να βάλεις και το μπουκάλι σου, αυτό είναι το ωραίο, χωράει και μπουκάλι μέσα. Και, οπ, έχω τον καφέ μου μέσα ακόμα, δεν τον έχω τελειώσει. Αλλά νομίζω ότι είναι ιδανικό. Είναι ό,τι πρέπει. Μισό να δούμε αν θέλει. Χωράει όντως μπουκάλι. Περιμένετε. Είναι μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό. Ναι, το χωράει άνετα. Οπότε όσοι το σκέφτεστε, πάρτε το. Είναι... Βασικά η αισθητική του είναι απίστευτη. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά ξέρετε και θα δείτε τώρα και σε λίγο καιρό και το room tour που θα σας κάνω. Το ετοιμάζω ακόμη, λοιπόν, η αισθητική του είναι απίστευτη. Οπότε, ναι, παίζει να είναι το καλύτερο προϊόν που θα βρείτε στα IKEA σε τόσο χαμηλή τιμή. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει να κάνω διαφήμιση στα IKEA, δεν το πολύ συμπαθώ και σαν κατάστημα. Μετά από μια ηλικία καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, είναι υπερτιμημένο για αυτό που δίνει, αλλά okay. Αλλά anyway, το συγκεκριμένο σας ξαναλέω, το value που βγάζει είναι τρομερό. Δηλαδή για τα 12 ευρουλάκια το 14 και 15 αν το πληρώσεις και στην τελική και 20 να είχε, το συγκεκριμένο αξίζει με 1000. Για μένα είναι κάτι που αξίζει να πας να το πάρεις και τα λεφτά του τα αξίζει μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Οπότε ναι, τσεκάρετε το και συγχαρητήρια στον τυχερό αν τα κερδίσει κάποιος. Ιδάλλως θα το απολαύσω εγώ όπως φαίνεται αν το κερδίσει κάποιος από εσάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να με βοηθήσετε, κάνετε ένα like, subscribe. Έχω οτιδήποτε στην περιγραφή, ό,τι χρειάζεστε. Επίσης, σε περίπτωση που κανένας από εσάς ενδιαφέρεται για donation, οτιδήποτε, έχω button στην περιγραφή για να μπείτε στο PayPal. Οτιδήποτε βοηθάει και με τη βοήθεια σας φτάσαμε ως εδώ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και πάρτε το. Αν το βρείτε, πραγματικά αξίζει με τα 1000. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.